Σε ένα απέραντο πεδίο επιχειρήσεων μετατρέπεται τη Δευτέρα και την Τρίτη ολόκληρη η Κρήτη με σωστικά συνεργεία και όλο τον κρατικό μηχανισμό σε πλήρη δράση. Στο πλαίσιο της άσκησης Μίνωας 2024, το νησί βρίσκεται στο επίκεντρο πρωτοφανούς κινητοποίησης, με όλα τα σχολεία να καλούνται να πραγματοποιήσουν ασκήσεις ασφαλούς εκένωσης. Όπως εξηγεί ο συντονιστής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης Μανώλης Παραβολιδάκης, η ετοιμότητα των σχολικών μονάδων αποτελεί προτεραιότητα σε όλα τα σχέδια πολιτικής προστασίας. Θα εκενωθούν τα σχολεία εκεί γύρω στις 10 με 11 το πρωί. Θα εκενωθούν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, δήμοι, κοινότητες, αρχαιολογικοί χώροι, αρχαιολογικά μουσεία κλπ. Εκένωση επίσης θα έχουμε και σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία. Οι επιχειρήσεις διάσωσης θα πραγματοποιούνται από κλιμάκια της ΕΜΑΚ, της πυροσβεστικής του ΕΚΑΒ και όλων των σωμάτων ασφαλείας, με πρώτο συναγερμό να ηχεί τη Δευτέρα στα Χανιά και το Ρέθυμνο, όπου προβλέπονται επιχειρήσεις διάσωσης στο φαράγγι της Αμαριάς, τη Σύραγγα των Πολίων, το φαράγγι του Κοτσιφού, αλλά και απεγκλωβισμοί πολιτών από καταπτώσεις κτηρίων τόσο στα Χανιά όσο και το Ρέθυμνο. Το πρωί της Τρίτης ο Γενικός Συναγερμός επαναλαμβάνεται μετά από νέο σεισμό 7,2 ρίκτερα με καταστροφικές επιπτώσεις στο Ηράκλειο και το Λασίθι, αλλά και τσουνάμι που θα πλήξει τα ανατολικά παράλια. Κατολισθήσεις, τραυματισμοί, εγκλωβισμοί ανθρώπων, δεν θα υπάρχει νερό, δεν θα υπάρχουν ηλεκτρικό, δεν θα υπάρχουν τίποτα της καθημερινής ζωής μας, ούτε κινητή τηλεφωνία, ούτε τίποτα απολύτως. Αντίθετα, θα έχουμε τραυματίες, θα έχουμε τουρίστες οι οποίοι θα έχουν τραυματιστεί. Η σκληρή δοκιμασία των σωστικών συνεργείων προβλέπει επιχειρήσεις απεκλωβισμού και διάσωσης στο φράγμα Ποσελέμη, στο Σφενδύλι, σε κτίρια στην πόλη του Αγίου Νικολάου και το Σπήλαιο στο Δικταίο Άντρο. Στα λινοπεράματα, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα τραυματιστούν, ένα μέρος από αυτών θα έχουν πέσει στη θάλασσα. Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και ξενοδοχειακές μονάδες καλούνται να μετέχουν πρακτικά στην άσκηση, εφαρμόζοντας τα σχέδια έκτακτης ανάγκης που πρέπει έτσι κι αλλιώς να διαθέτουν, καθώς μεγάλο στοίχημα είναι η ετοιμότητα όλων των πολιτών.